Χωρίς να αποκλείει την ανάπτυξη υπεράκτιων αιωλικών πάρκων, ωστόσο σε αυτή τη φάση απορρίπτοντας το σχεδιασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και τη χωροθέτηση σε περιοχές όπως ένα από τα πιο τουριστικά σημεία της Κρήτης, όπως ο κόλπος του Μεραμπέλου στον Άγιο Νικόλαο, αλλά και ο Αθερινόλακος στη Σιτία, η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης προχώρησε σε αρνητική εισήγηση σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα σημεία, με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη να εξηγεί ότι προκειμένου να γίνει ένας τέτοιος σχεδιασμός, απαιτείται να ληφθούν υπόψη παράμετροι που σε αυτή τη φάση δεν είχαν ληφθεί. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος ομόφωνα απέρριψε το σχεδιασμό της ΕΔΙΕΠ, προτείνει και με την ομόφωνη απόφαση τη συμμετοχή της περιφέρειας και προφανώς των φορέων στο σχεδιασμό της παράκτιας χωροταξίας, η οποία δεν υπάρχει. Και δεύτερον, προτείνει και ζητά από το Υπουργείο τη συμμετοχή της περιφέρειας επίσης στο σχεδιασμό του νέου χωροταξικού για την ενέργεια που αφορά στο έδαφος. Η χωροθέτηση αφορούσε περιοχές στον Άγιο Νικόλαο όπως την Κολοκύθα, τη Σπιναλόγκα, το ακροτήρι του Αφορεσμένου και δυτικά μέχρι λίγο πριν τη Μήλατο, ένα παράλιο μήκος με μεγάλη τουριστική ανάπτυξη και από την άλλη τον Αθερινόλακο και το νησιωτικό σύμπλεγμα Διονυσάδες της Σιτίας. Προφανώς υποβαθμίζει και τις ιδιωτικές επενδύσεις που έχουν γίνει στον τουρισμό, που είναι ύψους δισεκατομμυρίων όλα αυτά τα πάρα πολλά χρόνια τα οποία αναπτύσσεται ο κόλπος Μεραμπέλου. Γενικότερα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Είπαμε λοιπόν ένα αρχικό όχι για τη χωροθέτηση, διότι δεν δίνει άλλες εναλλακτικές και επειδή υπάρχει όρος μέσα που δίδει το δικαίωμα όταν θα χωροθεθεί το κάθε έργο συγκεκριμένα να γίνει ξεχωριστή μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα θα συζητήσουμε όλους τους όρους που θα προβλέπει η συγκεκριμένη μελέτη με τους όρους χωροθέτησης, με τον αριθμό των αναμειγνητηρών και με τα ανταποδοτικά που δίδονται στις τοπικές κοινωνίες. Κάτοικοι και φορείς και από τους δύο Δήμους σήμερα εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο σχεδιασμό αυτό, μιλώντας για υποβάθμιση των περιοχών τους και σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και σε ό,τι αφορά την τουριστική ανάπτυξη. Υπάρχει περιβαλλοντική υποβάθμιση του τόπου, οπτική ρήπανση, θα καταστραφεί ολοσχερώς η αλεία. Θα είμαστε ξανά εδώ αν χρειαστεί και θα μας βρουν απέναντί τους. Ήρθαμε να κάνουμε αγώνα για την καταστροφή του τόπου μας. Έχουμε αποδώσει τα μέγιστα στα κοινή ωφέλειας έργα για την ενέργεια ως περιοχή, είπε ο Δήμαρχος Σιτίας, επαναλαμβάνοντας ότι και η κατάσταση του οδικού δικτύου, αλλά και η κατάσταση των νοσοκομείων, αλλά και εν γέννη των έργων υποδομής που γίνονται στην περιοχή, είναι σταθερά αυτές που διαμορφώνουν μια κατάσταση αδικίας σε βάρος τους. Υπάρχει ένα αίσθημα αδικίας σε όλο τον κόσμο, το οποίο πρέπει να το αντιληφθούν οι πάντες και πρέπει να το συνεκτιμήσουν στους όποιους σχεδιασμούς γίνονται σε ό,τι έχει να κάνει και με τα ενεργειακά. Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος πάντως επισήμανε ότι η αρνητική εισήγηση της Επιτροπής, που εξισώνεται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, μπορεί να μην δεσμεύει το Υπουργείο, όμως δεν έχει στο παρελθόν ποτέ υπάρξει περίπτωση αντίστοιχης απόρριψης που να μην ληφθεί υπόψη ή να παρακαμφθεί. Δεσμευτική είναι? Όχι, αλλά δεν έχει υπάρξει ποτέ μέχρι τώρα απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Επιτροπής Περιβάλλοντος που να μην γίνει δεκτή τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος της. Είναι ένα στοιχείο που καθιστά την ΑΕΠΟ που θα εκδώσει το Υπουργείο μαχητή. Δηλαδή αν η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι αντίθετη, θα ληφθεί υπόψη είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο.